Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το ένα Channel. Αγλωείται εδώ και περίπου έναν μήνα από την πόλη Σίτλιγκεν της Φραγκφούρτης της Γερμανίας ένας φοιτητής με καταγωγή και συγγενής από την Χρυσούπολη της Καβάλας. Μάλιστα, οι γονείς και συγγενείς του τόσο από τη Γερμανία όσο και από τη Χρυσούπολη κάνουν έκκληση για βοήθεια και οποιασδήποτε πληροφορίες μπορείτε φυσικά να παρέχετε και στο ένα Channel σχετικά με την εξαφάνιση του συγκεκριμένου φοιτητή. Δεν απαντούσε στο τηλέφωνο γιατί δούλευε, δεν ξέρα ποιες ώρες δούλευε, πήρε τηλέφωνο κατά δύο φορές, δεν απαντούσε. Εξαφάνιση θρίλερ φοιτητή από τη Χρυσούπολη στο Σίτλιγκεν της Γερμανίας. Πιο συγκεκριμένα, κανένα ίχνος δεν έχει δώσει ο νεαρός Παναγιώτης που εξαφανίστηκε στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Οι συγγενείς του τον αναζητούν παντού ανήσυχοι μήπως του έχει συμβεί κάτι κακό. Ενώ ο Παναγιώτης Δαδίλας είναι 27 χρονών, χάθηκε στις 4 Νοεμβρίου από το σπίτι του στο Σίτλιγκεν της Φραγκφούρτης. Η μητέρα του ζει στην ίδια περιοχή, σήμερα του συναγερμό όταν δεν απαντούσε στο κινητό του τηλέφωνο. Παρουσία αστυνομικών άνοιξαν το σπίτι του και εκεί βρήκαν τα δύο κινητά τηλέφωνα αλλά και το λάπτοπ του, ωστόσο εκείνος ήταν άφαντος. Το ένα τσάλε βρέθηκε στη Χρυσούπολη της Καβάλας, εκεί όπου συνομίλησε με κατοίκους γείτονες συγκεκριμένης οικογένειας, η οποία περνάει το δικό της προσωπικό δράμα. Το ακούσατε. Ακούσαμε κι εμείς από κάποιον εδώ, από την περιοχή δηλαδή, που έγινε μια συζήτηση. Τίποτα περιττέρω δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Ναι, δεν, και τα παιδιά αυτά λείπανε, ήταν στο στρατό, μετά ήρθανε, έφυγε στη Γερμανία από ό,τι έμαθα. Μιλούμε για μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Πραγματικά έχει σοκαριστεί και η τοπική κοινωνία εδώ τη Χρυσούπολη. Γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο για ένα πατέρα και μια μητέρα να το περνάει. Σίγουρα για οποιοδήποτε είναι αυτό δύσκολο το περιστατικό. Να χάνει, ας πούμε, ένα παλικάρι είναι μεγάλη υπόθεση. Mm-hmm. Πόσα χρόνια έλειπε το παιδί στη Γερμανία? Θα σας γελάσω. Δεν ξέρω, ας πούμε, πόσα χρόνια έλειπε. Απλώς είναι διαζευμένος, ας πούμε, με τη γυναίκα του. Πήγε στη μητέρα του, το παλικάρι. Το οποίο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι ότι θέλω να αποφύγω. Είναι ότι αγνοείται ένα παιδί, αυτό είναι το κυριότερο θέμα σίγουρα, και είναι αρκετό σίγουρα, καιρό. Σίγουρα. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για οποιονδήποτε συμβεί. Αγνοείται εδώ και αρκετό καιρό. Κάνουν έκκληση βοήθειας οι γονείς να τους βοηθήσουν. Έχουν βγει και στην κυρία Νικολούλη. Το έχετε ακούσει εσείς εδώ? Απλώς το έχω ακούσει. Όχι ότι ξέρω κάτι για την υπόθεση. Το παιδί ξέρω ότι έμενε στη Γερμανία με τη μαμά του. Από εκεί και μετά. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Απλώς το ακούσαμε κι εμείς από το ίντερνετ, από τα μέσα. Είναι πάρα πολύ φιλήσυχη κοινωνία εδώ στην Χρυσούπολη. Η οικογένεια, η οποία είναι πολύ δυσάρεστο όλο αυτό που έχει. Ναι, βέβαια. Πολύ. Σε κανένα να μην συμβεί. Και φαντάζομαι και πιστεύω και ελπίζω να το βρούνε το παιδί. Να μην έχει συμβεί κάτι δυσάρεστο. Επίσης εντόπισε και τη γιαγιά του 27χρονου Παναγιώτη, η οποία μίλησε στην κάμερα του ένα Channel για τα πράγματα που έκανε ο εγγονός της πριν εξαφανιστεί. Πότε πληροφορηθήκατε ότι αγνοείται? Πριν από 3 εβδομάδες. Κανονικά πρέπει να ήταν περίπου 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Πώς το μάθατε εσείς? Μιλήσατε από τον άλλον εγγονό, το μικρό που είναι εδώ με τον μπαμπά του. Mm-hmm. Είναι χωρισμένοι. Ναι, και από εκεί το μάθαμε, γιατί λέω, γιατί δεν το πεις πιο μπροστά? Γιατί μου είχε πει άλλες 2 εβδομάδες περίπου. Για να μην με στεναχωρέσει η γιαγιά, σου λέει, θα στεναχωρηθεί. Βεβαίως θα στεναχωρηθώ, αλλά πρέπει να το γνωρίζω και εγώ, λέω. Και μας είπε να ψάξουμε, να ρωτήσουμε, αφού ρωτήσαν αυτοί πού να απευθυνθούν. Και τους είπαν κάτι, μου φαίνεται πρέπει να περάσει ένας μήνας και μετά να τους... Να το ανακοινώσουν, ξέρω εγώ πώς. Στη Γερμανία ήταν, από εκεί το είπα. Πόσο χρόνια, πόσο καιρό μένει στη Γερμανία με τη μητέρα του? Αυτό δεν θυμάμαι εγώ. 3 χρόνια θα έχει παραπάνω, Μανώλη. Παραπάνω είναι. Παραπάνω. Δεν, πιο πολύ και γνωρίζουν, ο μπαμπάς του. Δούλευε το παιδί κανονικά στη Γερμανία? Είχε Δούλευε, μετά σταμάτησε, έμαθα πάλι από το μικρόν. Δεν απαντούσε στο τηλέφωνο γιατί δούλευε, δεν ξέρα ποιες ώρες δούλευε, πήρε τηλέφωνο κατά δύο φορές, δεν απαντούσε. Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα ο 27χρονος Παναγιώτης να είναι και εντός Ελλάδος. Σταμάτησα ύστερα, λέω, θα δουλεύει, βλέπει το τηλέφωνο άμα ήθελε για να απαντήσει. Mm-hmm. Αυτό.
Είστε σοκαρισμένοι εσείς και αυτό που ζητάτε άμεσα να βοηθήσουν όλες οι αρχές και στην Ελλάδα και στη Γερμανία για να μπορέσει να βρεθεί το παιδί. Μιλούμε για ένα πάρα πολύ νέο παιδί που πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που έχει γίνει. Ναι, βέβαια. Αλλά σκέφτηκα, λέω, μήπως μπλέκτηκε και με καμιά συμμορία ή δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα. Αυτά που μου λέει, λέει πρέπει να μάθουμε. Ούτε η μαμά του μαθαίνει. Δηλαδή... Η κόρη σας τι σας λέει, σας τρομοκρατημένη είναι? Βέβαια δεν είναι, θα είναι τρομοκρατημένη. Λίγο, σίγουρο θα είναι. Μάνα είναι. Παιδί είναι. Ό,τι και να κάνει το παιδί σου, θα κοιτάξει να το βοηθήσεις. Να το γλιτώσεις. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μήπως δεν ζει. Δεν γνωρίζουμε τίποτα μέχρι τη στιγμή. Γιατί πήρα και εγώ, χθες ήταν η μικρή εδώ η κόρη μου, λέει ακόμα δεν μάθαμε τίποτα από τη μαμά του. Στεναχωρηθήκαμε, αυτό είναι το άσχημο. Περιμένουμε τώρα από πού θα... Τώρα ήρθε εδώ Ελλάδα, ούτε και αυτό το ξέρουν, από τα αεροδρόμια δεν μπορούν να μάθουν, δεν ξέρω τίποτα. Παναγιώτης Δαδύλας έχει ύψος 1,85 και συνήθισε να φοράει τζιν, παντελόνι και ένα χοντρό μαύρο μπουφάν με γούνα στην κουκούλα, το οποίο φορούσε επίσης και την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ή από... αν πήρε εισιτήριο ή μέσα στη Γερμανία είναι, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μάλιστα, να παραμείνουμε τώρα κυρίες και κύριοι στο ίδιο θέμα, καθώς έκκληση πραγματικά βοήθεια σε οτιδήποτε και αν γνωρίζετε έκανε από την εκπομπή «Φως στο τούνελ» ο πατέρας του 27χρονου Παναγιώτη Δαδύλα. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλου. Μπορούμε λοιπόν να φύγουμε από αυτή την υπόθεση και να δούμε τον Παναγιώτη τον Δαδύλα, τον 27χρονο με καταγωγή από την Καβάλα, που χάθηκε την Πέμπτη, να ετοιμάζεται και ο πατέρας του, παρακαλώ, ο Χρήστος Δαδύλας, που είναι στη Χρυσόπολη της Καβάλας, για να τον δούμε, που χάθηκε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου. Μάλλον την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου πήγαν οι δικοί του στο σπίτι του, παρουσία και σπίτι των νοικοκύρη, και εκεί βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα, που τα ερεύνησαν οι γερμανικές αρχές, αλλά δεν βρήκαν κάτι. Μιλάμε για τον γιο σας, για ένα από τα δύο παιδιά σας, για τον Παναγιώτη. Που σε περίοδο κρίσης, όταν και η μητέρα του έφυγε για τη Γερμανία, την ακολούθησε. Τα όνειρα που είχε το παιδί, να αλλάξει τη ζωή του. Είχε όνειρα και δεν σταμάτησε ποτέ να είχε όνειρα. Μιλούσε τη δεν γλώσσα. Ήθελε να καλυτερεύσει τη ζωή του, σίγουρα. Κύριε Δαδύλα, μιλούσε τα γερμανικά, του ήταν εύκολο να προσαρμοστεί εκεί. Ναι, το μιλούσε πάρα πολύ καλά. Ήταν γνώση στο γερμανικό. Πήγε λοιπόν στην περιοχή της Φραγκφούρτης. Βλέπω ότι βρήκε μια δουλειά σε ένα εργοστάσιο χημικών. Βαριά δουλειά βέβαια για νέο. Αφηγήνη. Το οποίο τον είχε κουράσει πάρα πολύ. Και αποφάσισε να αλλάξει τη δουλειά του. Βγήκε στην ανεργία. Και τώρα 15 μηνός ήταν να ξαναξεκινήσει πάλι τη δουλειά του. Μια καινούργια δουλειά. Βλέπω όμως, κύριε Δαδύλα, ότι τον Αύγουστο του 2014... Ήθελε εκεί λίγο, όταν πήγε και στη Γερμανία, ήθελε και το ανάλωσε στο γιο και του είπε: «Έλα και εσύ εδώ, να δώσουμε έναν αγώνα μαζί, να ορθοποδήσουμε, να δούμε μια άλλη ζωή». Πήγε και ο γιος σας, αλλά δεν άντεξε και πολύ ο γιος σας να μείνει. Πήγε και ο γιος μου ο μικρός. Οπωσδήποτε, επειδή τα αδέρφια αυτά ήταν πολύ κοντά ένα στον άλλον, πήγε. Έκατσε όσο πρέπει να καθίσει. Μετά όμως έπρεπε να πάει ο φαντάρος ο μικρός μου ο γιος εδώ. Και γύρισε στην Ελλάδα. Ήρθε εδώ και το οποίο φυσικά τελικά κάτισε εδώ στην Ελλάδα. Η ζωή στη Γερμανία δεν είναι και η καλύτερη. Ναι, αυτό που λέμε, ότι την δείχνουν σε όλους σαν να είναι κάτι καλό, ότι θα αλλάξεις, θα βρεις μια άλλη δουλειά. Φεύγουμε όλοι από την Ελλάδα που υποφέρει, πάμε Γερμανία να ανοίξουν οι ουρανοί και να ρίχνουν χρήμα. Δεν είναι έτσι όμως. Κάποιοι τα λένε, αλλά συναντούν δυσκολίες τα παιδιά μας εκεί. Εγώ τον τελευταίο καιρό, βασικά τον τελευταίο χρόνο, τον παρακαλούσα πλέον να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Λίγο πολύ θα κάναμε, ας πούμε, όλο και κάπως θα τα βολεύαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεν τα βολεύαμε. Αλλά επειδή ήταν και η μητέρα του εκεί, πρέπει να πεις και τη μητέρα του εκεί. Δηλαδή ήταν σε μια φάση ή εδώ ή εκεί. Του λέει, επειδή ο γιος μου ένας ήταν εδώ πλέον, εγώ άμα φύγω και από εδώ θα μείνει η μητέρα μου μόνη. Εντάξει, η μητέρα του, ας πούμε, ζούσε
με το φίλο της, αλλά και πάλι κάπως σαν την ήθελε κοντά. Μήπως επειδή τώρα και η σύζυγος άλλαξε τη ζωή της, χωρίσατε, σίγουρα, και αυτό τον επηρέασε δηλαδή. Τον επηρέασε πάρα πολύ. Εκεί όμως είναι ένα ξένο έδαφος, χωρίς φίλους, και δεν ξέρω αν μπορούσε να βρει καταφύγιο και σε άλλους. Όχι. Γνωστός είχε. Φίλους δεν είχε. Επίσης την έδωσε και σου πολύ καβάλα, σε φίλη την κούλη του. Και το οποίο και αυτοί εδώ έχουν πάθει μεγάλο σοκ για αυτό το πράγμα. Μιλούσαν μαζί του, αλλά δεν είπε πια σε αυτούς τίποτα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν είπε τίποτα σε αυτούς. Είχατε την ελπίδα, κύριε Δαδύλα, μήπως ταξίδεψε για κάποιο λόγο εδώ στην Ελλάδα. Αλλά θα σας έβρισκε, δηλαδή θα βρισκόταν και από το διαβατήριό του. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει εντοπιστεί και από τις γερμανικές αρχές και εστιάζουμε την έρευνα εκεί γύρω στην Φραγκφούρτη. Έχει ύψος 1,85. Παρακαλούμε θερμά και τους Έλληνες, τους φίλους που μας βλέπουν εκεί στη Γερμανία. Καλά, όποιος γνωρίζει κάτι να μας το πει. Ας πείτε σε δικιά σας την εκπομπή. Το θέμα με τη Γερμανία είναι ότι έχεις ναι με γνωστούς, δεν έχεις φίλους. Δεν ξέρω και δεν νομίζω εγώ να πήγε κάπου, ας πούμε, για εκεί κοντά. Για να πιστεύω ότι έχει φύγει από το αν έχει φύγει, ελπίζω αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, ότι αν έχει φύγει να κάνει κάτι. Μάλιστα. Αλλά δεν, τώρα 23 μέρες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, εκεί όπου βρέθηκε και επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας είχε μία σειρά επαφών με τοπικούς φορείς της περιοχής, ενώ πραγματοποίησε και την ομιλία του ανοιχτή προς το κοινό το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι έχουμε μια κυβέρνηση που στηρίζεται στην πολιτική εξαπάτηση, μια κυβέρνηση της πολιτικής εξαπάτησης, μια κυβέρνηση της fake αριστείας, της ψεύτικης αριστείας και της πελατειακής δοσοληψίας. Αυτά δήλωσε από την Αλεξανδρούπολη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της ανοιχτής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της πόλης για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Και κάναμε και λάθη. Και είχαμε και αστοχίες. Και είχαμε και απειρία στην διακυβέρνηση. Δεν έχουμε να το κρύψουμε αυτό. Οι άλλοι όμως που ήρθαν τώρα έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε άλλο είδους διακυβέρνηση. Να το ξέρετε αυτό. Έχουν την εμπειρία της διαπλοκής, έχουν την εμπειρία του πελατειακού κράτους. Λοιπόν, αν κάναμε και λάθη, το τελικό μας στόχο πιστεύω ότι το καταφέραμε, που ήταν να σταθεροποιήσουμε και να καταφέρουμε τη χώρα σε συνθήκες σταθερής τροχιάς στην οικονομία. Απόγειο της φεϊκαριστίας χαρακτήρισε ο κύριος Τσίπρας την είδηση ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα ομογένειας, κύριος Διαμαντάρης, είχε δηλώσει στο βιογραφικό του ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο απόγειο της αριστείας έρχεται να επιβεβαιώσει η είδηση που μάθαμε πριν από λίγο ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ομογένειας, ο κύριος Διαμαντάρης, εκδότης του Εθνικού Κήρυκα, μιας εφημερίδας στην Ομογένεια που επί 4,5 χρόνια δεν έκανε τίποτα άλλο από το να δυσφημεί, να λιδωρεί και να λασπολογεί εναντίον της κυβέρνησης του τότε, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έχει δηλώσει στο βιογραφικό του ότι είναι απόφυτος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο, όπως το προφέρει ο κ. Μητσοτάκης, Κολάμπια. Αλλά το Πανεπιστήμιο αυτό, μας λέει, ότι ο κύριος αυτός πέρασε έξω από την πόρτα. Δεν πέρασε μέσα από την πόρτα. Δεν έχει πτυχίο. Δεν είναι απόφυτος. Αυτό λοιπόν είναι το κράτος των αρίστων. Είναι το κράτος της fake αριστείας και της πελατειακής δοσοληψίας. Του ρουσφετιού και της πελατειακής δοσοληψίας. Και είναι αυτό το κράτος που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Και αυτό το κράτος πρέπει να το ξεχάσουμε. Περιμένω τουλάχιστον μια απάντηση σήμερα από τον Μητσοτάκη για τον υφυπουργό του. Αν τον κρατήσει μετά από αυτή την αποκάλυψη, σημαίνει τελικά ότι δεν έχουν ιερό και όσιο. Περιμένω τουλάχιστον να τον αποπέψει από την κυβέρνησή του για αυτή τη μεγάλη εξαφάνιση. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στο προσφυγικό, τονίζοντας πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάσχει από ανυπαρξία σχεδίου. Δεν έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τους μετανάστες. Δεν έλεγαν ότι έχει ανοίξει τις πόρτες και φέρνει τους πρόσφυγες. Δεν έλεγαν ότι μόλις εκλεγούν την επόμενη μέρα θα
θα κλείσουν τα σύνορα, θα τα σφραγίσουν, δεν θα μπαίνει κανένα μέσα και θα γίνουμε από ξέφραγο αμπέλι μια χώρα νομιμότητας. Θα έλεγα. Και την επόμενη μέρα, ξέρετε, να δείτε τι έγινε. Όχι, κακή τους τύχη. Αφήσαμε 5.500 στη Μόρια. Δύσκολη κατάσταση. Το μόνο θέμα που τους αφήσαμε, τους αδειόφοβους, χωρίς να είναι στρωμένο. Γιατί δεν μπορεί να είναι στρωμένο. Είναι δύσκολο θέμα. Στην οικονομία τα βρήκαν όλα έτοιμα. 37 δις στα ταμεία, δημοσιονομικό χώρο, εύκολο είναι να κάνεις το μάτι. Εκεί λοιπόν ήταν μια δύσκολη ιστορία. Και στο μόνο που είχαν να διαχειριστούν μια δυσκολία, δείξανε πόσο ανέτοιμοι ήταν και πόσο ανήκαν στο τέλος της ημέρας. Από 5.500 η Μόρια σήμερα έχει πάει σε 15.000. Δεν θα πω εγώ ότι ευθύνονται αυτοί για την αύξηση του ρόλου. Έκανε μάλιστα λόγο για αδράνεια της κυβέρνησης στο πεδίο των εθνικών θεμάτων, σημειώνοντας πως εδώ και 5 μήνες δεν έχει επιμείνει στο θέμα της ενεργοποίησης των κυρώσεων κατά της Τουρκίας που κέρδισε η προηγούμενη κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και επέκτασή του για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Μην τυχόν και ενοχληθεί ο Σουλτάνος. Εγώ έκανα κησαία μέσα στον Ιούνιο, διότι κατέβαινε το γεωτρύπανο στην Κυπριακή ΑΟΣ και ήθελα να είμαστε όλοι συντονισμένοι να δούμε τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Και με κατηγόρησε το Μητσοτάκης, γιατί λέει, δημιουργείς ψεύτικη εικόνα συναγερμού και συνεδριάζεις το Κισέα Σαββατοκύριακο. Λες και το Σαββατοκύριακο πρέπει να πηγαίνουμε για μπάνιο. Δεν είναι η μέρα εργάσιμη όταν έχουμε εθνικά θέματα. Και τώρα έρχονται και επί 5 μήνες τις κυρώσεις που εμείς κατακτήσαμε μαζί με τον Αναστασιάδη, τις βάρες Τουρκίας, στο τελευταίο σύνολο κορυφής τον Ιούνιο, όχι μόνο δεν τις αξιοποιήσανε, αλλά δεν απαιτήσανε να εφαρμοστούν. Και έρχονται σήμερα και μας λένε, δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, διότι έχουμε το προσφυγικό. Και έτσι θα ενοχλήσουμε τους γειτονές μας και θα φέρουν περισσότερες ροές. Είναι μια αποτυχημένη στρατηγική. Ενώ καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ακραία δεξιά ρητορική που θυμίζει εκείνη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και έρχεται βεβαίως ο κύριος Σαμαράς θες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μας θυμίζει ο άνθρωπος το ρόλο του στην πολιτική ζωή του τόπου. Να είναι ένας επαγγελματίας ανήσυχος για τα εθνικά μας θέματα. Και να μας επισημαίνει και έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Στον κύριο Μητσοτάκη το επεσήμανε, το είπε με τη δική μου ρητορική, κέρδισες τις εκλογές, κέρδισες ψήφους, λέγοντας για λάθρο εισβολής και λάθρο μετανάστες και λέγοντας ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι προδοτική. Και τώρα τι κάνεις, του είπε. Δεν τα λέμε, δεν έχει άδικο αυτή την άποψη. Έχει βεβαίως σκοπιμότητα, είναι επικίνδυνα αυτά που λέει από την πλευρά του, αλλά ισότι αφορά στο γεγονός ότι ο Μητσοτάκης αξιοποίησε αυτή την ρητορική για να κερδίσει και σήμερα κάνει άλλα από αυτά που είπε, σε αυτό έχει δίκιο, να το παραδεχθούμε. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ότι δεν θα υπάρξουν διπλές κάλπες. Και όταν διαψεύδονται αυτές οι προσδοκίες, τότε είναι που δημιουργείται και ένα τσουνάμι πολιτικών εξελίξεων. Και ίσως αυτές που προσπαθούν να προλάβουν με διάφορες σκέψεις που κάνουν τώρα τελευταία, ότι θέλουν λέει, να οδηγήσουν και σε προώρη εκλογική αναμέτρηση. Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε και στην απαξίωση της ΔΕΗ. Οι επιβαρύνσεις, μόνο και μόνο από τον τρόπο που επέλεξαν δήθεν να σώσουν τη ΔΕΗ και πηγαίνουν στα τιμολόγια των πολιτών, είναι 100 ευρώ το χρόνο για τη μέση οικογένεια. Για 5η φορά στις πρώτες 11 αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Football League, ο αγώνας της Καβάλας εντός έδρας θα έχει τηλεοπτική μετάδοση. Ο λόγος για το μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου στο Ανθή Καραγιάννη κόντρα στον Ιωνικό. Η επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρει ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 3 και θα είναι ο τρίτος εντός έδρας αγώνας της Καβάλας που θα έχει απευθείας μετάδοση μετά από αυτόν της 2ης αγωνιστικής με το Εγάλεο και της 8ης με την Καλαμάτα. Το άλλο
τηλεοπτικό παιχνίδι της αγωνιστικής θα είναι αυτό που θα γίνει το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την πρωτοπόρο ομάδα Τρίκαλα. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της 11ης αγωνιστικής της Football League έχει ως εξής. Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 3 Καλαμάτα Τρίκαλα. Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 3 Καβάλα Ιωνικός, Εγάλε Ολυμπιακός Βόλου, Οφιερά Πέτρας Θεσπρωτός, Τρίκαλα Διαγόρας, Ιάλης Οσβέρια και Νίκη Βόλου Ένωση Ασπροπύργου. Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις ρεβάνς για τη φάση των 32 του Κυπέλλου Ελλάδος. Από τους αγώνες που ξεχωρίζουν, ο Τσαγκαράκης θα σφυρίξει το Παναθηναϊκός Παναχαϊκή, ενώ το Όφι Καβάλα, όπου η ομάδα της Κρήτης θα πρέπει να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0, θα διαιτητεύσει ο κύριος Καμπαράκης. Αναλυτικά, οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος για τη φάση των 32. Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, Πανετολικός Ιάλισσος και Εργοτέλης Τρίκαλα. Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς, Όφι Καβάλα, Πανιώνιος Ολυμπιακός Βόλου, Ξάνθη Απόλλων Λάρισας, Βέρεια ΠΑΣ Γιάννενα και Λάρισα Καλαμάτα. Ενώ την 5η 5 Δεκεμβρίου, Λαμία Αιωλικός, Βόλος Πανσεραϊκός και Παναθηναϊκός Παναχαϊκή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το 1 Channel. Νεότερη ενημέρωση στις 4.30 ώρα το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Αναλυτής. Όλα τα ρεπορτάζ μπορείτε να τα βλέπετε και στην ιστοσελίδα μας www.1news.gr. Από όλους εμάς εδώ στο 1 Channel, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.